Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Μιλωνά. Γνωριζόμαστε άλλωστε και μπορούμε να μιλάμε και στον οικό με τον Γιώργο πολλά χρόνια πριν, έτσι κι αλλιώς. Και θέλω λίγο την άποψή του και την εκτίμηση που έχει το Εργατικό Κέντρο σε ό,τι αφορά στα μέτρα που έχει εξαγγείλει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους καταρχήν. Τετράωρες εργασίας, συμβάσεις αορίστου χρόνου, στους εργαζόμενους, στον ιδιωτικό τομέα. Γιώργο. Ωραία. Η κυβέρνηση εξαγγέλει και παίρνει διάφορα μέτρα προσπαθώντας να μπαλώσει κάθε φορά την προηγούμενη ποινή με ένα άγχος, να προσθέσει κλάδους που ξέχασε την προηγούμενη φορά, να προσθέσει ανθρώπους που πρέπει να καλύψει με τα 800, ενώ χάνει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή καταστρέφονται όλες οι εργασιακές σχέσεις τουλάχιστον για 6 μήνες. Έτσι, ακριβώς όπως το νομοθετεί, τουλάχιστον για 6 μήνες οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν χαρακτήρα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με το που τελειώσει αυτή η κρίση οι εργαζόμενοι να μην ξέρουν πόσοι θα δουλεύουν, πώς θα δουλεύουν και με ποιο ποσό θα αμείβονται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν το ξεκαθάρισε αυτό σε έναν βαθμό την Κυριακή ο κύριος Βρούτσης? Όχι, καθόλου. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή, προσέξτε, οποιαδήποτε επιχείρηση νιώθει ή θεωρεί ίδια ότι δεν πάει καλά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και απολύσεις είναι ελεύθερες, δεν έχουν απαγορευτεί οι απολύσεις της επιχείρησης που δουλεύουν, που είναι ανοιχτές. Άρα, μπορεί να πάρει όποιο μέτρο θέλει, χωρίς κανέναν έλεγχο, μπορεί να βάλει εκπεριτροπές εργασίας στους μισούς, όλους, να δημιουργήσει όποιο καθεστώς θέλει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ένα χαρακτηριστικό θα σας πω. Μεγάλο κανάλι, που αυτή τη στιγμή τα κανάλια παίρνουν μεγάλη διαφημιστική πίτα και όλος ο κόσμος είναι σπίτι τους και παρακολουθεί τα κανάλια. Ο κανάλι προχθές ανακοίνωσε αναστολή συμβάσεων. Σε τεχνικό προσωπικό και σε άλλο προσωπικό. Για τον Άλφα, λες. Ναι, για τον Άλφα. Ο Άλφα, λοιπόν, αποφάσισε αναστολή συμβάσεων. Που είναι στην καλύτερη εποχή αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι θεωρητικά και πρακτικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, τους λέει ότι μπέστε στα 800, κάντε αναστολή συμβάσεων, θα πάρουν οι εργαζόμενοι 800, θα δούμε μετά πόσοι το παίρνουν και πόσοι όχι, αλλά την επόμενη μέρα το ποιοι θα δουλεύουν στις επιχειρήσεις σας δεν ξέρουμε, θα το δούμε, θα το ανακαλύψουμε μετά ποιοι θα δουλεύουν. Δηλαδή οι άνθρωποι που παίρνουν ένα μέτριο έως καλό μισθό, υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπροσληφθούν ή να προσληφθούν με άλλες συνθήκες, με άλλες συμβάσεις εργασίας. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν η επιχείρηση προσπαθεί να εξοικονομήσει ή να λάβει τα θετικά του μέτρου που την εξυπηρετούν, παίρνοντας και μία ανάσα ταμιακής ρευστότητας, δεν θα μπορούσε να μπει σε μια τέτοια λογική και την επαύριο να συνεχίσει, δηλαδή να πάρει το χρήμα το ζεστό, να πληρώσει τους εργαζόμενους και μόλις τελειώσει αυτή η πανδημία, να μπούμε σε κανονική ροή. Βεβαίως. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πολλά άλλα θα μπορούσαν να γίνουν. Και εγώ δεν το κάνει όμως. Δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους, μου λες. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Φυσικά. Δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους. Και δεύτερον, παίρνει και μέτρα που, πώς να τα χαρακτηρίσω, αχρίαστα σίγουρα. Να μην πω κάτι άλλο. Ναι. Το ότι επιτρέπει για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη, τη δυνατότητα για εκπεριτροπής εργασίας στο μισό προσωπικό. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη αυτή τη στιγμή να νομοθετηθεί κάτι τέτοιο. Πώς θα το κάνουμε? Άλλα σημεία στα οποία μπορούμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και να τους καλέσω εγώ σε έναν βαθμό να ενταχθούν στα σωματεία τους έτσι κι αλλιώς, ή θα έλεγα και από την ιδιότητα που έχω του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργηθούν σωματεία όπου δεν υπάρχουν. Μέσα και σε αυτή την κρίση κιόλας. Θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε λοιπόν τους εργαζόμενους έναν οδικό χάρτη, θα έλεγα, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τι να προσέχουν, τι να υπογράφουν, τι να μην υπογράφουν και τι βάσεις δεδομένων έχουν για να μπορούν να αντέξουν, γιατί είναι και μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή.
Κώστα, η αλήθεια είναι ότι όποια και αν είναι τα συνδικάτα, όσο και να τα κατηγορούμε, και πράγματι έχει δίκιο ο κόσμος που δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν τα αγκαλιάζει, μικρό ποσοστό εργαζομένων είναι συσπηρωμένο στα συνδικάτα του και με τις δικές μας ευθύνες, παρόλα αυτά, όπου υπάρχουν συνδικάτα, σίγουρα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Είναι σαφέστατα καλύτερα τα πράγματα και προσπαθείς, προλαβαίνεις, παίρνεις κάποιες πρωτοβουλίες και σταματάς κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι εργαζόμενοι, όπου βλέπουμε δεν είναι σε συνδικάτα, δεν είναι συσπηρωμένοι, δεν έχουν τη δυνατότητα, τι κάνουν, τρέχουν στους δικηγόρους να τους ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν ή παίρνουν στο εργατικό κέντρο απελπισμένοι ή σε οποιοδήποτε εργατικό κέντρο ή σωματείο απελπισμένοι τελευταία στιγμή τι πρέπει να κάνουν με τον εργοδότη. Την ώρα που ο εργοδότης ήδη έχει πάρει αποφάσεις για αυτούς. Τους έχει κόψει τη σύμβαση, τους έχει βάλει εκ περιτροπής, τους έχει κάνει ένα σωρό πράγματα και μετά τρέχεις να προλάβεις να σώσεις ό,τι δεν σώζεται. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους που είναι σε αδίλωτη εργασία ή τι θα γίνει με εργαζόμενους οι οποίοι στις νέες συνθήκες θα μπουν στη δικασία της αδίλωτης εργασίας? Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίτα, σε αυτό νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που το παλέψαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, αναμφισβήτητα, και στην απλήρωτη εργασία και στην αδίλωτη εργασία. Μάλιστα, είχαμε φτάσει το μεγάλο μας πρόβλημα το τελευταίο διάστημα με την νέα κυβέρνηση να είναι υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, σε συγκεκριμένους κλάδους δηλωνόταν ο άρρος 2 ή 4 ώρες και εργαζόταν 10. Κυρίως καφετέριες, εστιατόρια και όλα αυτά. Τώρα θα υπάρχει μια μεγάλη έξαρση. Αναμφισβήτητα μεγάλη έξαρση. Γιατί δεν υπάρχει ΣΕΠ αυτή τη στιγμή να κάνεις καταγγελία. Οι επιθεωρήσεις εργασίας αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ουσιαστικά. Και με ευθύνη της κυβέρνησης που τους είπε, μη δηλώνονται, τους είπε. Πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Άρα αυτή τη στιγμή για να μαζέψεις όλο αυτό το υλικό της καταγγελίας και το πού θα βρει το δίκιο του εκάστοτε εργαζόμενος θέλει πολύ χρόνο και πολύ προσπάθεια και συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε μια μεγάλη έξαρση. Θα έχουμε μια μεγάλη έξαρση αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας σε τεράστιο βαθμό. Οι πολιτικές των κομμάτων, γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, εκφράζουν τάξεις. Καλά, δύο είναι για μένα οι τάξεις και τα υπόλοιπα στρώματα τα οποία συμμαχούν, αλλά και στρώματα. Στην προκειμένη περίπτωση και οι πολιτικές των κομμάτων και στην κυβέρνηση, όταν είναι, έχουν αυτό που λέμε το ταξικό πρόσημο. Η συγκεκριμένη, στην παρούσα φάση, τώρα στην πανδημία, κατά τη γνώμη σου, η πολιτική της κυβέρνησης έχει ταξικό πρόσημο και ποιος εξυπηρετεί? Τώρα, εντάξει, το ταξικό πρόσημο η κυβέρνηση το δήλωσε ευθαρσώς 25 μέρες αφού ανέλαβε, βγήκε στην κυβέρνηση. Το πρώτο νομοθέτημα που έκανε ήταν για τους εργολαβικούς εργαζόμενους και για το βάσιμο λόγο απόλυσης. Δύο μεγάλες κατακτήσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και ήταν το πρώτο πράγμα που νομοθέτησε να τις ακυρώσει. Επίσης, το προηγούμενο Σεπτέμβρη έφερε αυτό το πολυνομοσχέδιο που έφερε μειώσεις μισθών, ανέβασε το δείκτη της ανεργίας πάνω από 1 εκατομμύριο πολύ σύντομα, άρα δεν περιμέναμε τον κορονοϊό για να δούμε το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης. Το ξέραμε πολύ καλά. Παρόλα αυτά, στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή εγώ χωρίς να θέλω να πω πολύ χοντρά πράγματα, αλλά το έχει αποδείξει και το έχει αποδεχτεί και η ίδια κυβέρνηση βάζοντας άνθρωπο του ΣΕΒ σε σοβαρό ρόλο μέσα στην κυβέρνηση, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ΣΕΒ έχει κύριο λόγο στις αποφάσεις και στο πώς θα πάει το πράγμα τουλάχιστον στα εργασιακά που με αφορά και το ξέρω. Ναι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση με εξυπηρετεί, δεν σε χρησιμοποιώ, με εξυπηρετεί να πω κάτι για τους ακροατές και για τους τηλεθεατές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να απαντήσει αν οι απολύσεις και η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζομένους είναι πρακτικές, εισαγωγικά, εναρμονισμένες με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσης, ή και διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στο παραγωγικό δυναμικό προστασίας της έφευστης κοινωνικής ελληνικής οικονομίας. Καταθέσαμε μία ερώτηση στην Κομισιόν, είμαι στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΜΠΛ, με κύριο θέμα
τις απολύσεις και τις εργασιακές αυθαιρεσίες, όπως λέμε, στην Ελλάδα. Και θέτω ακριβώς το ερώτημα που στους τηλεθεατές μιλώ, ακούς και εσύ παραλλήλως, που θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να απαντήσει αν εκτιμά πως οι απολύσεις και επιβολή εκπεριτροπής εργασίας από εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους Α είναι πρακτικές εναρμονισμένες με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες της Ένωσης. Β. Εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στο παραγωγικό δυναμικό και προστασία της εύθραυστης ελληνικής κοινωνίας. Η Κομισιόν ερωτάται επίσης αν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των νέων οικονομικών εργαλείων που εγκρίθηκαν από την Ένωση για τη στήριξη των εργαζομένων και υπογράφουν και οι άλλοι ευρωβουλευτές της ομάδας. Αυτό προς ενημέρωση και δική σου, δηλαδή, ότι έγινε σχετική με αφορμή τους εργολαβικούς εργαζόμενους που δουλεύουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, η εκπεριτροπή σε εργασία ισχύει εδώ και χρόνια, το χρησιμοποιούν πολλά κράτη, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν φωνές που να βάζουν αυτά τα θέματα, ειδικά για τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Γιατί ήταν το βασικό θέμα όλο το προηγούμενο διάστημα, το βασικό μεγάλο μας πρόβλημα, και από εδώ και πέρα θα είναι και η τηλεργασία. Εμένα με τρομάζει το θέμα της τηλεργασίας. Γιατί δεν μπορείς εύκολα να το βρεις, να το αποδείξεις και να βρεις και το κόστος του για να μπορείς να το επιβάλλεις. Εδώ, Γιώργο, έχουμε τρεις διαπιστώνουμε εμείς και η επιστημονική ομάδα δηλαδή που δουλεύει στην ΚΟΕ και στο δικό μας γραφείο και στο ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται με τα εργασιακά. Έχετε και εσείς μια πολύ καλή συνεργάτηδα για τα ευρωπαϊκά θέματα, το εργατικό κέντρο, θέλω να πω, επί τη ευκαιρία. Διαπιστώνουμε τρία πράγματα. Στη νέα κατάσταση πριν κορονοϊού, αλλά και με τον κορονοϊό τώρα, έρχονται πιο γρήγορα οι νέες καταστάσεις, καθώς θα έχουμε τρεις ταχύτητες εργαζομένων. Με την ψηφιακή, σε εισαγωγικά, χωρίς σε εισαγωγικά, εργασία. Α, αυτούς που είναι και ελέγχουν το σύστημα της τηλεργασίας, αυτοί που δουλεύουν στο σύστημα τηλεργασίας και αυτοί που θα είναι εκτός συστήματος τηλεργασίας. Σε τι συνθήκες, με τι αμοιβές, με τι συλλογικές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Και εδώ παίρνω δεύτερη ευκαιρία από σένα σήμερα να πω ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα που η αριστερά οφείλει να το δει πιο ουσιαστικά και πιο σοβαρά, γιατί ο αντίπαλος έχει ήδη ετοιμαστεί. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειρίζεται τους σερβερ που μέσα από αυτούς θα γίνεται όλο το παιχνίδι της τηλεργασίας ή της επικοινωνίας ή ακόμα και των ρομπότ. Κώστα, να μου επιτρέψεις, εμείς δυστυχώς σαν συνδικαλιστικό κίνημα και εγώ ίδιος δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Με έπιασε με φνηδίαση η τηλεργασία. Δεν έχω διαβάσει όσο πρέπει. Δεν είμαι κατάλληλα προσαρμοσμένος να ξέρω να απαντήσω αυτή τη στιγμή στην τηλεργασία. Είναι ένα κομμάτι που δεν το έχουμε πιάσει στην Ελλάδα και δεν έχουμε ασχοληθεί σοβαρά μαζί του. Ίσως γιατί δεν μας είχε απασχολήσει έντονα στο παρελθόν. Πάντως δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι και ίσως αυτή η ευκαιρία μας δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε προτάσεις και να το κοιτάξουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Ωραία, γιατί εγώ μπορώ να πω ότι είμαστε λίγο περήφανοι τότε σε αυτό, διότι τα κόμματα και οι επιτροπές των κομμάτων είναι τα πολιτικά εργαστήρια τα οποία μπορούν να πηγαίνουν προς την κοινωνία, να απορρίπτουν πράγματα, να παίρνουν πράγματα, αλλά επειδή διαχειριζόμαστε ουσιαστικά χρήμα πολιτών για να δουλεύουν οι επιτροπές, οφείλουμε να δώσουμε και αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω και σε εσένα και στους τηλεθεατές ότι υπάρχει το επιστημονικό επιτελείο το οποίο δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη νέα τάξη πραγμάτων, αρνητικών πραγμάτων. Η αριστερά θα είναι, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αλλά εγώ είμαι περήφανος και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά θα είναι έτοιμη να απαντήσει όχι αμυντικά, αλλά επιθετικά με αντιπρόταση στα νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή αύριο ότι διαφωνούμε με τον ηλεκτρισμό ή με το ίντερνετ. Θα είναι μια κατάσταση αυτή. Πρέπει να έχουμε πρόταση. Εγώ θα ήθελα να συμμετέχω και να πάρω αυτή το feedback και να διαμορφωθούν προτάσεις που θα μας χρησιμεύσουν και εμάς πάρα πολύ σε αυτό. Εμένα μου επιτρέψεις να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Άξε. Θυμάμαι από παλιά συζητάγαμε για το γνωστό θέμα που το είχε φέρει ο κύριος Μάνος παλιά αυτό, αν η αγορά διαμορφώνεται από μόνη της. Βρίσκει τον τρόπο η αγορά εργασίας και όχι μόνο η αγορά εργασίας και η οικονομία να βρίσκει τα πατήματά της. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό ήταν απρόσμενο χτύπημα στο σύστημα και στον καπιταλισμό αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό, που ουσιαστικά αποδείχτηκε ότι έχουμε ανάγκη ένα δημόσιο σύστημα υγείας, όλα τα κράτη έτσι, όχι μόνο εμείς. Το πρώτο πράγμα που συζητάνε σήμερα είναι αν θα αντέξει το σύστημα υγείας του κάθε κράτους. Αυτό ήταν αναμενόμενο, το περίμεναν.
Συγγνώμη που σου κάνω ερώτηση, αλλά με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Εντάξει, και εγώ ζυμώνομαι μαζί με όλους σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα ήταν προετοιμασμένο όχι σε μια λογική πανδημίας, αλλά σίγουρα στη μια νέα κατάσταση. Θαρώ και θεωρώ ότι στην παρούσα φάση αξιοποιείται ως ευκαιρία για να έχουν χώρο στην επόμενη μέρα, η οποία θα είναι σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 6 μήνες. Θα είναι πάντως. Δηλαδή δεν θα σταματήσει η γη να κινείται, δεν θα σταματήσει να υπάρχουν οι άνθρωποι και θα σταματήσει να υπάρχει σύγκρουση των... Αυτό που υπάρχει ακόμα και βγαίνει στην επιφάνεια είναι ότι οι πολίτες αντιδρούν και κατανοούν και αυτοί με τα πολιτικά τους αντανακλαστικά δεν μπαίνουν στο ηθικό δίλημα και χειροκροτούν το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πριν από 3 μήνες το αποδομούσαν ήδη. Μιλάω και για δημοσιογράφους, μιλάω και για πολιτικά πρόσωπα. Και στην Ελλάδα και στην Αμερική ενδεχομένως. Μα φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ανάγκη το έχουμε. Δεν τους αφορά αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Μέχρι τότε σου λέει ποιος ή ποιος πεθαίνει με την ευρία έννοια του όρου και θα δούμε τι θα κάνουμε στην κατάσταση αυτή, θα το ξαναφέρουμε. Αυτό νομίζω ότι παίζει σαν... Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν μπορεί να είναι σε μια λογική ηθικής νίκης του σήμερα, διότι θα φάει στο κεφάλι μια τεράστια ήττα αύριο και δεν θα ξέρει από πού του έχει έρθει. Σωστό, θα μείνουν τα χειροκροτήματα της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη. Σωστό, σωστό. Αλλά απ' την άλλη όμως είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε ότι τελικά αυτό το παρεξηγημένο δημόσιο, όταν λειτουργεί και το στηρίζεις, μόνο αυτό σου φέρνει αποτελέσματα. Γιατί όλοι δημόσιο άλλοι. Δημόσιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Δημόσιο, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, είναι το δημόσιο συμφέρον. Και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί δουλεύουν για το δημόσιο συμφέρον, έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτά τα κόμματα που ουσιαστικά είχαν το δημόσιο ως εργαλείο από τις πιο μαύρες στιγμές της ελληνικής ιστορίας μέχρι. Εννοώ δηλαδή πώς χρησιμοποίησαν το μηχανισμό ή ως εκλογική πελατεία για να παίζουν το παιχνίδι τους ή ελέγχοντας ακόμα και την εξουσία, είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, ωραία, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία θα τη ζήσουμε. Πρέπει εδώ να διακόψουμε όμως και πρέπει να τα ξαναπούμε σύντομα, αν έχεις και εσύ την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Σε φιλιά.